δεν θα ήταν τόσο διάτρητη αυτή η διαδικασία, όπως αποδείχθηκε και από τη σημερινή πολύωρη συζήτηση, αν δεν υπήρχε η πολιτική συνένεση. Η πολιτική συνένεση των κομμάτων που εναλλάχθηκαν στις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, τις συγκυβερνήσεις, τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι φανερό, δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα. Και δεν μπορεί τώρα να ακούμε υποκριτικές, ας το πούμε έτσι, κορώνες. Τις κρίνει και όλος ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτή η συζήτηση σημερινή θα μπορούσε από τη στιγμή που μαγνητοσκοπείται κιόλας να δοθεί και στη δημοσιότητα, θα καταλάβει πολύ περισσότερο και ο εργαζόμενος λαός, ιδιαίτερα οι Πειραιώτες, για το τι μέλη γενέστε και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Θέλω να σταθώ σε πολύ σύντομο χρονικό, για πολύ λίγο, λιγότερο από ένα λεπτό, στην τοποθέτηση που έκανε η κυρία Ντονάκου. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ήταν πραγματικά από τις πιο εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις που έχουμε ακούσει αντιπεριφερειάρχη για μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Στην κυριολεξία ξετινάζει την μελέτη των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Δεν την αφήνει να σταθεί πουθενά. Αυτό και μόνο είναι αρκετό αυτή η μελέτη να καταψηφιστεί. Επί τις διαδικασίες επομένως θέλω να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Επειδή, εντάξει, κανένας δεν είναι σημερινός εδώ πέρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχετε μια μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Αυτό που ήρθε κρίνουμε και το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Υπάρχει όμως μια πρακτική που ακολουθείτε, όπου λέει ότι, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιες ατέλειες, μπορεί να έχει κάποιες αυλεψίες η μελέτη, τη δεχόμαστε, την εγκρίνουμε και επισημαίνουμε ορισμένες τέτοιες πλευρές για να παρθούν υπόψη. Τι σημαίνει αυτή η διαδικασία, η δεύτερη τώρα που περιγράφω? Ότι η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εγκρίνεται με τις συστάσεις που κάνουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορούμε να πάμε σε τέτοια διαδικασία, με δεδομένο ότι και εισηγητικά μιλάμε για μια μελέτη που έχει ξετιναχθεί από άκρη σ' άκρη? Ασφαλώς και όχι. Αυτή η μελέτη, επομένως, πρέπει να μπει σε ψηφοφορία και να καταψηφιστεί, αν δεν είναι υποκριτικά όλα όσα ακούστηκαν. Αν είναι πραγματικά, που είναι πραγματικά, γιατί και εμείς αυτή τη γνώμη έχουμε για όλες αυτές τις πλευρές που αναφέρθηκαν και για τα 9 σημεία που επισημάνθηκαν και για τα άλλα σημεία που επισήμαναν οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου του Πειραιά, αν είναι ειλικρινά και δεν είναι πολιτικό παιχνίδι, αυτή η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων πρέπει να καταψηφιστεί και πρέπει να ζητήσουμε μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία να έρθει και να συζητηθεί αναλυτικά.